Από την Πέμπτη, τρεις μεγάλες ελληνικές τράπεζες δέχονται επίθεση από hacker στις συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου, οι οποίοι ζητούν λίτρα και μάλιστα σε ψηφιακή μορφή. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται σε συνεχείς σκέψεις και έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, καθώς η υπόθεση αξιολογείται πολύ σοβαρή και έχει σημάνει γενικό συναγερμό. Η κυβερνοεπίθεση από τους hacker κράτησε 45 λεπτά, οπότε τέθηκαν εκτός λειτουργίας τα web banking τριών τραπεζών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι hacker που έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τρεις ελληνικές τράπεζες προέρχονται από τη Ρωσία. Είναι πάνω από 30 άτομα και ζητούν λίτρα αξίας 250.000 ευρώ σε bitcoin. Όλο και κάτι καινούριο θα σκαρφιστούν με κάποια νέα λογική που δεν υπήρχε παλιότερα, με κάποια νέα εργαλεία, έτσι ώστε να επιτεθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες και οι αρχές θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση. Οι δράστες φέρονται να είναι η ομάδα Armada Collective, που είναι μια νέα ομάδα που προχωρά σε ηλεκτρονικούς εκβιασμούς. Ουσιαστικά τα μέλη της απειλούν τους στόχους με επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης, προκαλώντας κατάρρευση μιας υπηρεσίας μέσω αποστολής υπερβολικά μεγάλου αριθμού ψεύτικων αιτήσεων. Μέχρι στιγμής οι τρεις ελληνικές τράπεζες έκαναν γνωστό πως τα συστήματά τους άντεξαν στην επίθεση.